Και μαζί μας ο Αντώνης Φιδικός. Καλησπέρα, Αντώνη. Μπορεί το κόστος για τη θέρμανση προς το παρόν με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα στις διεθνείς αγορές να είναι χαμηλότερο φέτος σε σχέση με πέρσι, αλλά να δούμε τι γίνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ναι, γιατί έχουμε ακούσει για αυτή την πρωτοβουλία μείωση τιμής, Νίκο. Ψάχναμε τα μπελάκια για να εντοπίσουμε τα προϊόντα, δεν τα βρίσκαμε. Το αναδείξαμε φαίνεται... από εδώ και από εδώ από το Open. Ναι, και φαίνεται ότι θα μπουν τελικά. Δόθηκε η λύση από το Υπουργείο Ανάπτυξης με κατεύθυνση που έδωσε προς τους ιδιοκτήτες. Μιλούμε για τους 600 κωδικούς στα προϊόντα που έχουν μειώσει 20%. Έτσι. Και αυτό που θα δείξουμε τώρα είναι το ταμπελάκι με το οποίο θα σηματοδοτούνται τα προϊόντα. Ιδού. Εδώ λοιπόν οι καταναλωτές θα μπορούν να αναζητούν αυτήν εδώ την ένδειξη για να ξέρουν ποια είναι τα προϊόντα που βρίσκουν όντως σε μειωμένη τιμή μέχρι και 20% και στην επόμενη φωτογραφία. Ανάμεσα στο χάος των προσφορών. Ναι. Ναι. Και σε αυτή τη φωτογραφία βλέπεις πώς θα είναι και τοποθετημένα στα ράφια με μεγάλα σήματα για να μπορεί κανείς να τα αναγνωρίσει εύκολα. Όπως είπες και εσύ, μπαίνουν αυτά τα ταμπελάκια. 10 μέρες δίνει περιθώριο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, ο κ. Πεταλάς, για να το τοποθετήσουν όλοι την ώρα που και τα προϊόντα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής αυξάνονται. Νίκο, πάμε για 600 και μάλιστα ήταν ο στόχος, αν θυμάστε, 600. Φαίνεται πως θα τον καταρρύψουμε αυτό το στόχο και θα πάμε ακόμα περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες. Η επόμενη κίνηση με τον αρμόδιο υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να μπει η τάξη στο χάος των προσφορών στα σούπερ μάρκετ. Θα το δούμε να ολοκληρώνεται αυτή η παρέμβαση μέχρι το τέλος του χρόνου. Να σε ευχαριστήσουμε, Αντώνη Κριτικέ.